Να περνιέται ως κακό. Όχι, εννοείται, μαζί σου. Αλλά όλες οι προσωπικές στιγμές αυτές που, ας πούμε, εσύ ανεβάζεις τελευταία στο Instagram. Α, τώρα το πήγες αλλού εσύ. Παράδειγμα. Ναι. Αυτό σου λέω, δηλαδή. Ναι. Ζεις έναν έρωτα αυτή τη στιγμή, τον οποίο θες να τον φωνάζεις. Δεν θέλω να τον φωνάζω. Δεν τον φωνάζεις από μόνο. Ωραία, το γράφω και στις πόρτες και σε ποίηματα. Κάθε μέρα τον βιώνω και όταν είμαι στο σπίτι το δέχεται η Σοφία. Μια και μιλάμε για αυτήν. Γράφεις ποίηματα για τη Σοφία. Βεβαίως γράφω ποίηματα για τη Σοφία. Αλήθεια. Μόνο ποίηματα. Και την καλημέρα που λέω, σαν ποίημα το λέω. Γιατί μπορεί να λες διάφορα ποίηματα, αλλά τόσο ξενέρω τα αδερφάκια μου που να εύχεται ο άλλος να έλεγε καλύτερα να μην μου τα έλεγε. Ό,τι και να λες. Ενώ άμα είσαι ερωτευμένος, ακόμα και καλημέρα να λες, καταρχήν είναι μια ευχή, μια ευλογία που τη δίνει. Γιατί είσαι ερωτευμένος, την αγαπάς. Δεν σκέφτεσαι εκείνη τη στιγμή, σ' αγαπάω, ναι μεν αλλά, αγαπάς. Και το δηλώνεις ακόμα και που μου κοιτάς. Και αγαπάς και άνευ όρων εσύ. Άνευ όρων. Οπότε όπου και να είσαι, βγαίνει αυτό το πράγμα. Στο ασανσέρ, να πας για τσιγάρα, να φας. Όλα, όλα είναι προσευχή. Ναι, παιδί μου, λες, τα μοιράζεσαι και με τον κόσμο όλα αυτά. Άμα βγάλω φωτογραφίες, θα τα βάλω. Δεν σκέφτεσαι ότι μπορεί, ας πούμε, να παρεξηγηθεί το ότι συνέχεια ανεβάζεις φωτογραφίες για την προσωπική σου ζωή. Κάποιος δυστυχισμένος, επειδή είμαι ευτυχισμένος, θα παρεξηγηθεί. Δικαίωμα. Όχι να παρεξηγηθεί ο άλλος, να παρεξηγηθείς εσύ. Εγώ γιατί να παρεξηγηθεί. Ότι βγάζεις προς τα έξω την προσωπική σου ζωή έτσι. Δεν την βγάζω. Χειροκροτάνε εδώ, ο κόσμος χειροκροτάει. Το πλατό χειροκροτάει. Είναι όλοι με το στράτο. Κώστα, είσαι μόνος αυτή την ερώτηση. Γιατί διαφωνώ, ερωτήσεις κάνω. Ενθουσιάστηκε. Είσαι μόνος σου. Λοιπόν, είσαι και εσύ ερωτευμένος. Your own, your own. Ναι. Δεν το βγάζεις. Δεν το βγάζεις. Το για μένα. Είσαι τσιμπούνι. Είσαι τσιμπούνι. Να αρχίσεις να το βγάλεις. Να βγάλω, να το βγάλεις. Περίμενε, να πάω στο μπάνιο και να πετάω νερά και να το βγάλω. Παντού, κάνε ό,τι τρέλα θέλεις. Αυτό. Ό,τι τρέλα θέλεις. Να ανεβάζω φωτογραφίες. Βάλε φωτιά στο σπίτι. Βάλε φωτιά στη ζωή σου. Να ανεβάζω φωτογραφίες. Τα όλα. Κάτω από τη θάλασσα. Από τα πάντα. Έτσι, έτσι. Γιατί δεν και καλά πρέπει να βγάλω. Το πλατό είναι με τον Τζόρτζο Γλώσσα. Τη μιζέρια, την κατάθλιψη και περνάει αυτό. Και να μην βγάλει τον ενθουσιασμό για την ζωή. Να πα στη Νέα Υόρκη. Τα πάντα. Είσαι ο αλήτης μου. Ναι, να κάψει Νέα Υόρκη. Να πω μαγιόλα μου εσύ είσαι. Έτσι, έτσι, έτσι. Δώσε, δώσε. Να σου πω. Είναι ενθουσιασμένος. Να σου πω κάτι. Εγώ πιστεύω ότι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι τόσο παθιασμένος που καταφέρει να σε παρασύρει στη χαρά του και στη θετική του ενέργεια, μόνο καλό μπορεί να σου κάνει. Γιατί σε παρασύρει στη χαρά του. Δεν σε παρασύρει ούτε στη θλίψη του, ούτε στην κατεμοσαυρίασή του, ούτε σε τίποτα κακό και αρνητικό. Σε παρασύρει στη χαρά του. Προφανώς είναι χαρούμενο είναι όλο αυτό. Απλά ρωτάω εάν. Επειδή σχολιάζουν όλοι πάλι ο Τζόρτζο που μας έδειξε τη μαγειρική. Και μόνο ο Στράτος το κάνει αυτό. Δεν το κάνει άλλο στην Ελλάδα. Δεν το κάνουν. Δεν έχουν χρόνο να κοιτάξουν. Μπορεί να χαρούν. Οι δυστυχισμένοι και οι μίζεροι, ναι. Έχουν πολύ χρόνο να κατεμιάσουν τη ζωή των άλλων. Εγώ που είμαι. Δικαίωμά του, αλλά δεν μας πιάνει. Έχουμε ασπίδα. Εγώ που είμαι ευτυχισμένος πάντως, απολαμβάνω τα βιντεό. Έτσι, όλα τα, αυτό. Και μπαίνω αυτό. Και τα βλέπω, άρα τέλεια. Έχω χρόνο. Υπάρχουν, να τα δω. Περίμενε, θα κάνω το δικηγόρο του Λούσου.